Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Έφυγε από κορονοϊό 56χρονη καθηγήτρια στη Λάρισα δύο μόλις ημέρες αφού έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το αναλυτικό ρεπορτάζ της Σοφίας Κοντοθανάση. Μια ακόμη ανίποτη τραγωδία μέσα στην πανδημία λαμβάνει η χώρα στη Λάρισα με τον πρόωρο χαμό της Αγγελικής Μίτσιου που έχασε σε ηλικία 56 ετών τη μάχη με τον κορονοϊό. Η εκλειπούσα ήταν φιλόλογος στο 14ο γυμνάσιο της Λάρισας. Κατά πληροφορίες, αντιμετώπισε προβλήματα υγείας και γι' αυτό καθυστέρησε να εμβολιαστεί. Το έπραξε στις αρχές του μήνα, όμως δύο ημέρες μετά διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό. Νοσηλεύτηκε για ημέρες, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να νικήσει την νόσο. Η Αγγελική Μίτσιου ήταν παντρεμένη και είχε μία κόρη. Το θάνατό της εξέδωσε ανακοίνωση ο Σύλλογος Καθηγητών του 14ου Γυμνασίου Λάρισας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εκλεκτής συναδέλφου φιλολόγου Αγγελικής Μίτσου. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά της, ο Θεός αναπαύσει την ψυχή της. Αντιστεφάνω αποφασίστηκε να κατατεθεί χρηματικό ποσό για την ενίσχυση των συσσιτίων του Ιερού Ναού Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Μένουμε στα του κορονοϊού όμως, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι επικρατεί στη Μαγνησία. Την τελευταία της πνοή άφησε τα ξημερώματα του Σαββάτου, μία 44χρονη στο νοσοκομείο του Βόλου. Η άτυχη γυναίκα, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, είχε νοσήσει βαριά από την COVID-19 και κατέληξε. Η 44χρονη δεν είχε εμβολιαστεί, κάτι που τελικά φάνηκε μοιραίο για τη ζωή της. Στο Αχιλοπούλιο, πάντως, νοσηλεύονται τις τελευταίες ώρες 87 συμπολίτες, λιγότεροι από κάθε άλλη φορά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Την ίδια ώρα όμως, κυρίες και κύριοι, έφυγε από τη ζωή με διαφορά μόλις 4 ημερών από το σύζυγό της η 79χρονη Βολιώτισσα Μερόπη Καλιάπα. Οι δύο τελευταίες εβδομάδες της ζωής της έμπαιναν να εξελιχθούν σε κάτι πολύ δύσκολο για την ίδια και την οικογένειά της. Τώρα ο κορονοϊός τους χτύπησε την πόρτα. Είναι όλοι εμβολιασμένοι και τηρούν τα μέτρα. Παρ' όλα αυτά, ο φωνικός ιός τους χτύπησαν ελέητα, όπως γίνεται γνωστό από τις υγειονομικές αρχές. Οι 79χρονοι αντιμετώπιζαν αναπνευστικό πρόβλημα και ήταν υπέρβαροι. Είχε ραγδαία επιδείνωση στην υγεία της. Λόγω της κατάστασής της, δεν ενημερώθηκε ποτέ για την απώλεια του συζύγου της, του 86χρονου απόστρατου στρατιωτικού Στέφανου Σκαλιάπα, πριν από μερικά 24 ώρα. Ενώ κατέληξε και η ίδια την Παρασκευή τελικά νικημένη από τον ιό. Αλλάζουμε θέμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι. Δύο είναι οι διεκδικητές της Προεδρίας του Δικηγορικού Συλλόγου του Βόλου στις εκλογές που διεξάγονται την Κυριακή 28 Νοεμβρίου. Πρόκειται για τον νυν Πρόεδρο Χρήστο Στρατηγόπουλο και τον Βασίλη Μπακαλιάνο. Δικαίωμα ψήφου έχουν 571 δικηγόροι. Η εκλογική διαδικασία θα λάβει χώρα στα γραφεία του Συλλόγου, στο Δικαστικό Μέγαρο του Βόλου, όπου η είσοδος θα γίνεται με όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μη διασπορά του ιού. Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 7 το πρωί της Κυριακής και ολοκληρώνεται στις 7 το απόγευμα. Στις σημερινές εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης στο Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου έχουμε τη χαρά να έχουμε μια πάρα πολύ ικανοποιητική συμμετοχή μέχρι τώρα. Αυτό νομίζω ότι θα συνεχιστεί και θα έχουμε ποσοστά συμμετοχής τα οποία θα δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον των δικηγόρων του Βόλου για τα τεκτενόμενα στο Σύλλογο, για τα κοινά του Συλλόγου. Μπροστά μας, ως δικηγορικό σώμα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε σοβαρές προκλήσεις ως συνέπεια της συνδυαστικής οικονομικής και υγειονομικής κρίσης, αλλά και με βάση την πρόκληση μετατροπής των δικηγορικών συλλόγων, αλλά και των μελών του, σε πιο ενεργητικά υποκείμενα στην ψηφιοποίηση του χώρου της δικαιοσύνης, η οποία προχωρά. Αυτά τα ζητήματα απαιτούν διοικήσεις με γνώση του αντικειμένου, με σχεδιασμό, προγραμματισμό και υλοποίηση φυσικά λύσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν να υπάρχει ένα καλύτερο αύριο για τους δικηγόρους. Αυτό νομίζω ότι θα είναι και το κριτήριο των περισσότερων συναδέλφων στην επιλογή της διοίκησης, της νέας διοίκησης για την περίοδο 2022-2025. Έχω εμπιστοσύνη, απόλυτη εμπιστοσύνη στην κρίση τους και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Σήμερα είναι η γιορτή της δημοκρατίας κυριολεκτικά. Αυτό μας χαροποιεί όλους και μας και όλους τους συναδέλφους, ώστε να μπορέσει ο Σύλλογος να προχωρήσει σε μια νέα εποχή, έτσι όπως πιστεύουμε, τουλάχιστον εγώ και οι συνεργάτες μου που θα εκλεγούμε, για την αλλαγή πολλών πραγμάτων όσον αφορά την βελτίωση της καθημερινότητας του δικηγόρου. Είναι το μύθο. Εννοούμε ότι θα πρέπει ο συνάδελφος, ο κάθε συνάδελφος που είναι μέλος του Διοικητικού Συλλόγου Βόλου, να μπορεί να εξυπηρετείται άμεσα, αποτελεσματικά και με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να λάβει χώρα αυτό. Είναι ο εξυγχρονισμός στην αρχή, είναι η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων, οι οποίοι θα πρέπει να αποκτήσουν και αυτοί
μια μορφή νομικού προσώπου ειδικού δικαίου και θα συνεργάζονται με το Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου, έτσι ώστε να μπορέσει όλη η διαδικασία να προχωρεί πάρα πολύ γρήγορα, καλά, να ενημερώνονται, να έχουν την άποψή τους, τη θεσμικότητα που πρέπει να έχουν, για να μπορέσει να φτάσουμε στο απαιτητικό αποτέλεσμα που είναι καθημερινό αποτέλεσμα και τίποτα άλλο. Η επόμενη μέρα δεν θα μας βρει ενωμένους. Θα μας βρει η επόμενη ώρα μετά τη λήξη των εκλογών. Εμείς είμαστε ενωμένοι όλοι οι δικηγόροι. Σήμερα είναι η μέρα μιας γιορτής της δημοκρατίας, όπως σας είχα πει και πριν, αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι σήμερα είναι 28η 11ου, την 28η και πάλι το βράδυ θα είμαστε πάλι όλοι μαζί και ενωμένοι. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Σήμερα είναι η μέρα γιορτής για τους δικηγόρους. Σήμερα οι δικηγόροι καλούνται να επιλέξουν τους καλύτερους για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, στα υψηλά και δύσκολα τα οποία προβλέπονται για το μέλλον. Θέλω να πιστεύω ότι οι νέες διοικήσεις θα είναι μαχητικές και διεκδικητικές και θα αποτελέσουν τον κυματοθράφτη στα κύματα αμφισβήτησης του κύρους της δικαιοσύνης. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ο γνώμονας και γι' αυτό θα είναι και το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους και στους προέδρους και στους υποψήφους συμβούλους του συνδυασμού. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικά έργα στη Θεσσαλία από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Σημαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιφέρεια Θεσσαλίας, όπως ανακοίνωσε και ο Περιφέρειας Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Στα Τρίκαλα, στο Δήμο Πύλης, αναμορφώνουμε τις εισόδους στα πεζοδρόμια δύο οικισμών, στην Πηγή και στη Λιγαριά, με τον Δήμαρχο τον Κώστα τον Μαράβα, συνεργαζόμενοι μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ Θεσσαλία στο Λίντερ, ένα πρόγραμμα 270.000 ευρώ, αναμορφώνουμε τις εισόδους και τα πεζοδρόμια σε αυτούς τους οικισμούς, γιατί και οι άνθρωποι στα χωριά έχουν ανάγκη και οφείλουμε να τους προστατεύουμε και να τους δημιουργούμε καλές συνθήκες περιβαλλοντικές αλλά και περιπατικές. Γνωρίζοντας τη χρόνια δυναμία του ΤΟΕΒ Φαρσάλων, και αναφέρομαι στα Φάρσαλα, γιατί στα Φάρσαλα έχουμε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Δείξαμε μεγάλη δύναμη τα τελευταία χρόνια για να μπορέσουμε να αναμορφώσουμε εκεί τα πράγματα. Βλέποντας την αδυναμία του ΤΟΕΒ Φαρσάλων να μπορέσει να εξυγχρονίσει τις γεωτρήσεις, εμείς πηγαίνουμε στον ΤΟΕΒ ΕΝΙΠΕΑ σε συνεργασία μαζί τους και προχωράμε στον εξυγχρονισμό, στην αντικατάσταση 9 γεωτρήσεων προϋπολογισμού 1.390.000 ευρώ για να μπορέσουν οι αγρότες να κάνουν καλύτερη, ορθολογικότερη χρήση του νερού, αποδοτικότερη, με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Στη Ραψάνη, για τους αγρότες, κατασκευάζουμε ένα δίκτυο 9,5 χιλιόμετρων. Υπογειοποιούμε το δίκτυο άρδευσης, για να μπορούν να αρδεύονται τα χωράφια εκεί και πιστεύω ότι θα αρδευτούν περίπου 300 και πλέον στρέμματα χωραφιών. Είναι περίπου ο προϋπολογισμός 586.000 ευρώ. Βέβαια, προχωρήσαμε στην σύμβαση και δώσαμε εντολή άμεσα να μπει η εργολήπτρια εταιρεία που πήρε μέσω διαγωνισμού το έργο. Είναι ένα έργο 700.000 ευρώ και είναι ο καθαρισμός ποταμών και χυμάρων στους Γόνους, στην Ελιά, στη Ραψάνη, Πυροπυραγητό, στην Κρανιά, στο Σικούριο, στον Ευαγγελισμό, στο Δήλοφο και στο Μοσχοχώρι. Και παράλληλα υπογράψαμε σύμβαση για καθαρισμό των ποτάμιων συστημάτων στη λίμνη Πλαστήρα, στον Παλαμά και στις Σοφάδες με τις τεχνικές μας υπηρεσίες. Θέλω να ευχαριστήσω τις τεχνικές μας υπηρεσίες που συνδράμουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλος όγκος δουλειάς, είναι δύσκολα τα έργα, τα δημόσια έργα στην Ελλάδα, αλλά χρειάζεται να βάλουν ιδιαίτερη προσοχή και με μεγάλη ταχύτητα να αλλάξουν τα πράγματα. Πρόκειται για σημαντικά έργα που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ζημιές τώρα, κυρίες και κύριοι, χιλιάδων ευρώ προκάλεσαν άγνωστοι στις εγκαταστάσεις των αυτοπροσκόπων στον Άναυρο του Βόλου. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του έφορος Παντελής Προμπονάς, βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια αδιανόητη κατάσταση. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Διήμερες εκδηλώσεις πραγματοποιεί η ΔΕΗ στην κεντρική πλατεία της Λάρισας με θέματα ηλεκτρικά ποδήλατα στη ζωή μας μέσα από το πρώτο φεστιβάλ e-bike. Η πόλη της Λάρισας είναι ο επόμενος σταθμός της ΔΕΗ Bike Festival, του πρώτου μεγάλου φεστιβάλ αποκλειστικά για ηλεκτρικά ποδήλατα στην Ελλάδα.
Την πρωτοβουλία της ΔΕΗ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την πράσινη μετάβαση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, φιλοξενεί στην κεντρική πλατεία σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή 28 Νοεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η ΔΕΗ Bike Festival παρουσιάζει την παγκόσμια τάση χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων και συγκεντρώνει για πρώτη φορά τα περισσότερα σύγχρονα μοντέλα από εταιρείες διεθνούς κύρους, ανάμεσά τους και ελληνικές. Είναι το πρώτο φεστιβάλ ποδηλάτων ηλεκτρικής υποβοήθησης στην Ελλάδα. Είναι εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε 7 πόλεις. Έχουμε ήδη πάει στη Τρίκαλα, είμαστε στη Λάρισα και θα συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ΚΟ. Είναι το πρώτο φεστιβάλ που γίνεται στην Ελλάδα για ποδήλατα με ηλεκτρική υποβοήθηση. Μπορεί όποιος θέλει να έρθει εδώ και να δει 50 διαφορετικά είδη ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση, τα οποία είναι για κάθε χρήση, είναι για πόλη, για κίνηση στην πόλη, είναι για trekking, είναι για mountain bike, είναι για τα πάντα. Λαρισαίοι κάθε ηλικίας και επισκέπτες της πόλης θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πιο σύγχρονη τεχνολογία βιώσιμης αστικής μετακίνησης, σωματικής άσκησης αλλά και ψυχαγωγίας. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο η ΔΕΗ προσπαθεί να δείξει στους πολίτες της κάθε πόλης πώς να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα, αφήνοντας τα αυτοκίνητά τους και παίρνοντας ένα ηλεκτρικό ποδήλατο ώστε να φτάσουν στον προορισμό τους πολύ πιο γρήγορα και χωρίς να έχουν υδρώσει. Τους βοηθάει στις ανηφόρες. Αυτά. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή και σας περιμένουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 το βράδυ και αύριο 11 πάλι με 8. Η ειδικά κατασκευασμένη πίστα Test Rides αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον για δωρεάν δοκιμές σε μοντέλα ποδηλάτων με ηλεκτρική υποβοήθηση που καλύπτουν κάθε ανάγκη ή διαφορετική χρήση, ειδικά ποδήλατα για πόλη, βουνό αλλά και δρόμο. Φίλοι, οικογένειες αλλά και μεμονωμένοι επισκέπτες της πρωτοποριακής εκδήλωσης ΔΕΗ θα έχουν επίσης την ευκαιρία να λάβουν μέρος σε παιχνίδια εξωτεχνίας σε πεντάλ και να κερδίσουν οικολογικά και ποδηλατικά αναμνηστικά δώρα. Η εξειδικευμένη ομάδα της ΔΕΗ Bike Festival θα προσφέρει παράλληλα μαθήματα ασφαλούς οδήγησης και τεχνικής συμβατικού ποδηλάτου σε παιδιά 6 έως 12 ετών. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, οι επισκέπτες θα ενημερώνουν ταυτόχρονα και για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα μέσω των πράσινων εύκολων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ΔΕΗ, όπως το Green Pass για κατανάλωση ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.